Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η νευρικότητα στις χρηματιστηριακές αγορές συνεχίζεται. Το χρηματιστήριο Αθηνών κινείται έντονα πτωτικά σήμερα. Να δούμε λοιπόν με τη βοήθεια της Μαρίνα Σφούντα που αποδίδεται όλη αυτή η αναταραχή. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι επενδυτές και αναλυτές ανά τον κόσμο μετά το μαζικό sell-off που έπληξε τις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα και το οποίο δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, θα έχει και συνέχεια. Και αυτό γιατί μετά από, παρά το σύντομο, διάλειμμα το χθεσινό μιας ανωδικής αντίδρασης των αγορών, σήμερα βλέπουμε ότι τα κυριότερα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο δέχονται πιέσεις. Και νευρικότητα επικρατεί και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έντονα πτωτικά κινείται και η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Και όλα προεξοφλούν ότι πτωτικά θα συνεχίσουν. Ένα βασικό ερώτημα που κυριαρχεί στις τάξεις των επενδυτών είναι εάν όλη αυτή η αναταραχή είναι απλά μια διόρθωση ή υποβόσκει και κάτι άλλο βαθύτερο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό το κύμα αναταράξεων στις αγορές καθοδηγείται από το φόβο ότι οι κεντρικές τράπεζες, οι ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες του πλανήτη με μπροστάρισα τη Fed θα προχωρήσουν σε ταχύτερα του αναμενωμένου σύσφιξη της νομισματικής τους πολιτικής και μένει να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Τα ελληνικά ομόλογα επηρεάζονται από αυτή τη δίνη των τελευταίων ημερών και παρά την επιτυχή έκδοση του ελληνικού επταετούς ομολόγου την προηγούμενη εβδομάδα και παρά τις φήμες για τις έντονες προσδοκίες για αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο Φιτς την ερχόμενη Παρασκευή, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν πάρει την ανιούσα.